Η ώρα είναι 7:35, πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο για σήμερα Κυριακή και ελάτε καρέ-καρέ με τους ειδικούς. Θα δούμε όλα μας τα θέματα, φίλες και φίλοι, διότι έχουμε τις τελικές μειώσεις. Έχουμε όλα αυτά τα οποία μειώνουν το μισθό των αστυνομικών. Το εφάπαξ των αστυνομικών μείωσε 45% ενώ το ταμείο των συναδέλφων της πρώην αστυνομίας πόλεων είναι ένα υγιές ταμείο. Ακριβώς. Το κουρεύουν και γιατί. Εάν θα γίνει καινούργιο κούρεμα, θα μας ξαναπάρουν για δεύτερη φορά. Έχει το απόλυτο δίκιο. Θα πάμε, Μάγδα, να δούμε τις κάρτες αμέσως μετά. Πάρα πολλά μηνύματα, Γιώργο, έχουμε δεχτεί. Ακριβώς. Και στο διάλειμμα τώρα και θα τα απαντήσουμε ένα προς ένα. Για το εφάπαξ. Θα πάμε κατευθείαν στη φορολογία των παιδιών. Ακούστε να δείτε. Δεν υπάρχει πιο σκληρό πράγμα να σου λένε κάνε παιδιά για να σώσει τη χώρα, για να βοηθήσει τη χώρα, να στέλνει ένα και δυο παιδιά στο στρατό να μένουν άνεργα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια που τα μεγαλώνει, ο φόρος να είναι περισσότερος. Αυτό, κύριε Χριστόπουλε, πρέπει να αλλάξει. Έχει ασύρματο ο κύριος Χριστόπουλος? Γιώργο, έχει ασύρματο. Ωραία. Για να έρθει μαζί μας ο κύριος Χριστόπουλος. Μάγδα, παραλαμβάνεις τον κύριο Χριστόπουλο και πάμε στην κάρτα 471. Κύριε Χριστόπουλο, ελάτε μαζί μου γιατί θέλουμε να δούμε τις κάρτες. Η κάρτα 471. Ο να κύριος Χριστόπουλος. Από εδώ. Δίπλα. Κυρίστε εδώ μαζί μου. Πάρτε τον κύριο Χριστόπουλο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Και την επόμενη φορά θα είμαστε εντάξει. Για να δούμε. Δείτε, κύριε Καλάκο, γυρίστε κι εσείς. Για να δει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Περισσότερος φόρος, λοιπόν, και να κάνουμε και λίγο zoom στις κάρτες για να τις δει ο κόσμος. Λοιπόν, κατάργηση αφορολογήτου για παιδιά. Δηλαδή, ένας ο οποίος είχε ένα παιδί, είχε πέραν του αφορολογήτου που τώρα δεν υπάρχει, 2.000 ευρώ αφορολόγητο. 5 και 2, Γιώργο. Με 2.000 αφορολόγητο και 2, 7. Έφτανε στα 7. Αυτό καταργείται. Αυτό σημαίνει παραπάνω φόρος τώρα. Ένα λεπτό, Γιώργο. Λες 5 και 2. Μάλιστα. Αν πάμε στο ένα χρόνο πιο πίσω, που ήταν 12, ναι, και κατεβήκαμε στις 5, είχε από αυτή τη μείωση 700. Και 200, 700. Το 200 είναι σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα. Σε σχέση με πρόπερσι το 10, είναι 700 ευρώ. Άρα, μέσα, δηλαδή, μέσα σε δύο χρόνια έφαγε στο κεφάλι 700 ευρώ φόρο. Που σημαίνει, αν έχει 20.000 εισόδημα, μάλιστα, πόσο είναι τις 100 το 700 ευρώ? Καλά. Τιμωρήθηκε, δηλαδή, επειδή έχει ένα παιδί. Μάλιστα. Για προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Αύξηση φόρου. Όποιος έχει ένα παιδί σε σχέση με κάποιον άλλον που δεν έχει καθόλου παιδί, έτσι, 200 ευρώ. Δηλαδή, ένας που δεν έχει καθόλου παιδιά έχει φόρο 1.100 ευρώ, για παράδειγμα, λέμε, με ίδιο εισόδημα, ίδια δουλειά, ίδιο, και ο άλλος που έχει παιδί θα φάει στο κεφάλι 200 ευρώ φόρο, ναι, επειδή η ζωή, ο Θεός και η τύχη του έδωσε ένα παιδί. Και τουλάχιστον 200 ευρώ, έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό, Γιώργο. Ναι, αν δούμε ότι αυτό το παιδί το έστελνε και στο φροντιστήριο. Καλά, άλλη ιστορία. Έτσι, που θα του αφαιρέσει και αυτό από την διαφορά της φοροελάφρυνσης, έτσι. Μιλάμε για άλλη ταχύτητα. Έτσι. Πάμε στα δύο παιδιά τώρα, Μάγδα. Πάμε στα δύο παιδιά. Με αύξηση φόρου 400 ευρώ, όπως βλέπετε. Δύο παιδιά. Αν έχετε δύο παιδιά, δηλαδή θα πληρώσετε 400 ευρώ επιπλέον. Δώσ' μου τώρα, Μάγδα. Τι κρύβεται πίσω από αυτό, τώρα, κύριε, έτσι. Με δύο παιδιά, ναι, το 2010 σταθμός είχε 12.000 αφορολόγητο ο ανίποτος. Και επειδή είχε δύο παιδιά, είχε άλλες 3.000, 15. Και στις 15.000 ήταν αφορολόγητό του. Μάλιστα. Είχε 0. Όταν κατεβήκαμε στις 5.000, πήρε και 4 με τα δύο παιδιά, 9. Η διαφορά αυτή πάλι ήταν με 0. Σε σχέση όμως με τα μέτρα τώρα, ναι, τα καινούργια, μιλάμε για φόρο 400, σύν τη διαφορά του φόρου που έχει χάσει και πάμε στα 1.240. Λοιπόν, άρα, μέσα σε μία διετία, αυτός που έχει ένα και δύο παιδιά, ο μεν πρώτος πλήρωσε 700 και ο δεύτερος... Ο δεύτερος πάει στα 1.240. Όπα. Η απώλεια, μιλάω, η, αν θέλεις, η επιβάρυνση συγκριτικά, δηλαδή, με τώρα. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, γιατί εδώ τώρα... Και δεν τα λέμε αυτά για είναι... εντυπωσιασμό. Ξαναλέω τη δικαιολογία. Η πραγματικότητα των φόρων. Εντυπωσιακό είναι οι αριθμοί. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Όταν λοιπόν, λες σε ένα πατέρα και σε μια μάνα, θα πληρώσει φόρο 400 ευρώ γιατί έχεις δύο παιδιά, σε πιάνει τρέλα. Και ο άνθρωπος αυτός σκέφτεται πολύ απλά και λέει: με συγχωρείτε. Πού είναι το κράτος, λοιπόν, να με στηρίξει που έχω δύο παιδιά? Άρα, λοιπόν. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Άρα, φίλες και φίλοι, αυτός που είχε ένα παιδί πέρυσι, ή μάλλον αυτός που είχε ένα παιδί φέτος θα επιβαρυνθεί με 200 ευρώ. Αυτός που έχει δύο παιδιά συν 400 ευρώ, αλλά στη διετία είναι 700 και 1.200
50. Θα δούμε βέβαια αυτό το μπόνους που πάει να φτιάξει με τις 1970 μέχρι τις 18.000. Θα το δούμε. Γιατί μπορεί φόρου να μας πουν τώρα, Γιώργο, ότι μα δεν βάζετε και την παραδοχή την άλλη. Έτσι. Πάμε στα τρία παιδιά. Αύξηση... Εγώ νομίζω ότι ο Μαυραγάνης θα το πετύχει αυτό. Δηλαδή να έχουμε μείωση φόρου 1.900 ευρώ για να στηρίξει τις οικογένειες με δύο και τρία παιδιά. Μα βλέπει τη συμφορά. Όποιος έχει τρία παιδιά, καταστροφή του Δράμαλη. Καταστροφή του Δράμαλη. Λοιπόν, 700 ευρώ παραπάνω φόρος, γιατί το θέλει η Τρόικα. Η Τρόικα λέει, μη γεννάτε, λέει μη παντρεύεστε, γιατί κόβει το οικογενειακό επίδομα. Είναι μείον 10% στο μισθό. Μη παντρεύεστε. Μη γεννάτε, γιατί σας περιμένουν τα στενά των δερβενακίων. Και στο τέλος, μην σπουδάζετε τα παιδιά σας, γιατί θα πάτε στα στενά της Μικάλης. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, θα έχουμε τι, θα έχουμε και ανεργία για όσα παιδιά πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Μιλάμε δηλαδή για μια ολοκληρωτική ισοπαίδωση. Αύξηση φόρου με τέσσερα παιδιά, 1.240 ευρώ. Ξέρετε τι είπε χθες το βράδυ μια βουλευτή στη Βουλή. Ε, και μπράβο της. Βγήκε πάνω και λέει, μα εγώ τα παιδιά μου θα πρέπει να τα σφάξω. Πρέπει να γίνω μύδια. Τα έχουμε, κύριε Βασιλόπουλε. Πάμε, ελάτε. Κυρίες και κύριοι, μπροστά σας έχετε μια ενδυνάμει μύδια. Απέκτησα τέσσερα παιδιά και σήμερα εσείς φαίνετε χιλιάδες μανάδες σαν και εμένα σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Ποιο από τα παιδιά μας πρέπει να σκοτώσουμε, κύριοι? Ποιο έγκλημα κάναμε και μας καταδικάζετε σε μαρασμό? Τι έγκλημα κάναμε και πρέπει να πληρώσουμε με το αίμα των παιδιών μας τις δικές σας λοβιτούρες? Φόρους στους πολυτεχνούς 1.240 ευρώ. 1.240 ευρώ επιπλέον φόρο ετησίως. Τεκμήριο τα παιδιά. Μπράβο σας. Βρήκατε τη λύση στο δημογραφικό μας πρόβλημα. Μπράβο της. Μπράβο της. Χίλια μπράβο σε αυτή τη γυναίκα. Πάμε στην κάρτα κυρία, τώρα. Κυρία Ξουλίδου, κυρία από τους ανεξάρτητους Έλληνες, από τους ανεξάρτητους η οποία Έλληνες μίλησε είναι και είπε όλα όσα θέλουν να πούν χιλιάδες γυναίκες που έχουν τρία και τέσσερα παιδιά. Και μπράβο της. Αυτή είναι η φορολογία των παιδιών.